Το δικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Παπαχαραλάμπους, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαχαραλάμπους, καλό σας μεσημέρι. Παρομοίως, καλό σας μεσημέρι, κύριε. Έχετε δει, αντιλαμβάνομαι, και η διεισόμαση τις καταστροφές που άφησε η χθεσινή νύχτα με την κακοκαιρία. Ποια είναι η κατάσταση, τι έχετε να αντιμετωπίσετε, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές? Κοιτάξτε, κύριε Χρυσοκλήτου, από το πρωί είμαστε στους δρόμους, τόσο εγώ όσο και τα συνεργεία και η λειτουργία του Δήμου. Υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο Δήμο 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων και υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που έχουν προβλήματα. Δυστυχώς ήταν έντονα τα φαινόμενα, υπάρχουν πλήμμυρες, υπάρχουν καταστροφές εκτεταμένες σε κάποια σπίτια και προσπαθούμε σε συνεργασία και με την αστυνομία και με το εργατικό προσωπικό του Δήμου μας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αναστείλει όλες τις προγραμματιζόμενες εργασίες και όλα τα συνεργεία του Δήμου ασχολούνται ακριβώς με το ζήτημα που έχει προκύψει για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις εκεί που μπορούμε. Να καλέσουμε και τους δημότες βέβαια, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε και όπως έχετε πει, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχίσει και τις επόμενες 2-3 μέρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους, κυρίως με τον καθαρισμό των σχαρών έξω από τα σπίτια, που δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία έχει γεμίσει με ακαθαρσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απορροφηθούν τα νερά της βροχής και να δημιουργούνται τα προβλήματα στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να είμαστε έτοιμοι, γιατί ίσως δεν έχουν. Όχι, ίσως δεν φαίνεται να υποχωρεί ο άστατος καιρός. Λοιπόν, πριν, στην πρώτη μας ώρα, κυρίε και κύριοι, είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Μιχάλη Οδυσσέως, ο γιος του οποίου είναι κάτοικος της Παρεκκλήσεως.